Καλησπέρα σας, είμαι η Μελίνα και είμαι σήμερα εδώ για να μοιραστώ μαζί σας τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνδεθούμε με τον δημιουργό ή αλλιώς με τον ανώτερό μας εαυτό. Είναι το ίδιο πράγμα. Ο δημιουργός και ο ανώτερός μας εαυτός είναι στην πραγματικότητα ένα, είναι η ίδια ενέργεια. Ο ανώτερος μας εαυτός είναι ένα σωματίδιο φωτός, το οποίο έχει αποκολληθεί από αυτό το θεϊκό φως. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συνδεθούμε με αυτό το φως που υπάρχει μέσα μας. Είναι αυτό το φως που δίνει ζωή σε αυτό το σώμα. Οπότε, είναι πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε, γιατί είναι ό,τι πιο κοντινό σε εμάς υπάρχει. Είναι η πραγματική μας ουσία. Λοιπόν, ένας τρόπος να έρθουμε σε επαφή με αυτό το φως είναι η προσευχή. Είναι η προσευχή, είναι ο διαλογισμός. Θα μπορούσαμε να τα βάλουμε κάπως στην ίδια κατηγορία. Και περισσότερο από όλα θα έλεγα ότι είναι η νηστεία. Μέσα από την νηστεία μπορούμε να έρθουμε σε πιο στενή επαφή με τον εαυτό μας. Γιατί το φαγητό και το ποτό και όλες αυτές οι απολαύσεις, όλα αυτά που καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση, έχουν ενέργεια η οποία μας επηρεάζει με θετικό ή με αρνητικό τρόπο, αναλόγως τι καταναλώνουμε. Αυτά που καταναλώνουμε επηρεάζουν την ψυχολογία μας, τη σύνδεση που έχουμε με το σώμα μας, με τους γύρω μας, με το Θεό και ούτω καθεξής. Αλλά να ξέρετε κάτι, ότι η σχέση που έχουμε με το σώμα μας είναι που θα καθορίσει τη σχέση που έχουμε με όλο το σύμπαν, όχι μόνο με τους γύρω μας. Οπότε, στην πραγματικότητα, για να έρθουμε σε επαφή με τον Θεό, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με το σώμα μας, με τις δυνάμεις του σώματός μας και με το μεταφυσικό μας κομμάτι, με την ψυχή μας. Ωραία. Και αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από την προσευχή, μέσα από το διαλογισμό, μέσα από την αφωνία, μέσα από την απομόνωση, χωρίς αυτά να είναι μία μόνιμη κατάσταση. Για παράδειγμα, μπορεί ένας άνθρωπος που θέλει να πετύχει αυτές τις καταστάσεις στη ζωή του, να μπορεί να εδραιώσει, για παράδειγμα, κάποιες ώρες, ημέρες μέσα στην εβδομάδα, όπου θα ασκεί αυτές τις πρακτικές. Λοιπόν, και αναλόγως πόσο πολύ θέλει κάποιος να πετύχει την φώτιση, την νιώτη, την μακροζωία και ούτω καθεξής, αναλόγως πόσο πολύ το θέλει, τόσο πιο γρήγορα θα συμβεί. Γιατί όσο περισσότερο το θέλεις και τόσο περισσότερη αφοσίωση έχεις πάνω σε αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα πραγματοποιηθεί. Και μιλάω για την φώτιση, χωρίς να αποκαλώ τον εαυτό μου φωτισμένο. Αν και θα έλεγα ότι έχω αγγίξει και αγγίζω συχνά αυτό το φως και γι' αυτό μιλάω γι' αυτό. Και δεν είναι τόσο... Όλοι μας το αγγίζουμε σε καθημερινή βάση, αναλόγως. Αν επιλέγουμε τη χαρά, είναι πολύ πιθανό να αγγίζουμε και την φώτιση συχνά πυκνά. Όμως είναι και κάτι που πρέπει να το ασκούμε κάπως συνειδητά. Να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και να μην ζούμε ασυνείδητα. Οπότε η συνειδητή ύπαρξη είναι το νούμερο ένα που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να πετύχει την φώτιση και για να έρθει σε επαφή με τον Θεό και το φως μέσα του. Αν σας ενδιαφέρουν αυτού του είδους πληροφορίες, ακολουθήστε με στο κανάλι μου. Θα βρείτε στην περιγραφή το ηλεκτρονικό μου βιβλίο «Από τον φόβο στην χαρά», έναν πρακτικό οδηγό για να μεταφερθούμε από τον φόβο στην χαρά. Εξηγώ και λίγο πώς λειτουργούν τα επίπεδα των διαστάσεων, τα επίπεδα των συναισθημάτων και η σκάλα της συνείδησης. Αυτά και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά παιδιά. Peace!